Billy Idol, κυρίες και κύριοι, σαν τον Billy Idol δεν έχει, τον θυμάστε ρε παιδιά, με το στραβωμένο το στόμα, εκείνο την αγρίλα, την αγρίλα, το μαλλί, δεκαετία 80, White Wedding. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Radio Arvilla νούμερο 14. Νούμερο 14! Λοιπόν, χρόνια πολλά σε κάθε Μιχάλη. Ο δικός μας ο Μιχάλης γιορτάζει. Χρόνια πολλά στην Αντζελίνα. Ευχαριστώ πολύ. Αντζελίνα, χρόνια πολλά, αγάπη μου, η κόρη του Χρήστου. Σταμάτης. Άγγελος. Άγγελος. Άγγελος Αγγελική. Ταξιάρχης, ταξία, ταξούλα. Η αεροπορία μας. Η αεροπορία. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά, και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί γίνεται χαμός. Αυτό, γιατί γίνεται χαμός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χαμός. Ώρα για ερωτική ατμόσφαιρα. Και τώρα, ώρα για το Top επικαιρότητας. Μόνο στο Top της επικαιρότητας έχουν τόσα βίντεο μαζεμένα. Είναι το Top της επικαιρότητας και θα φτάσουν. Σου λέω στο νούμερο ένα. Και θα φτάσουν. Σου λέω στο νούμερο ένα. Στο νούμερο 20 τι? Ήθελε μια συνέχεια. Ο Κωστάκης παίρνει ύφος. Ναι, το ζει. Το ζει. Στο νούμερο 20 κάτι. Μαλλιά να δεις, κάνει. Κάτι το οποίο δεν μας αφορά καθόλου εδώ στην Ελλάδα. Επιτέλους. Τι, κάτι από μακριά. Τι μπορεί να μην. Συνέβη στη Χιλή. Αλλά είναι πραγματικά τόσο απίστευτο. Δηλαδή, μερικές φορές δηλαδή, δεν γίνεται να το στήσεις αυτό το πράγμα και να συμβεί σε έναν δημοσιογράφο. Γιατί δείχνουμε συνέχεια τους δικούς μας δημοσιογράφους που βγαίνουν έξω με το. Είναι μάχημοι κτλ. Αλλά εδώ δείτε ο δημοσιογράφος εδώ στη Χιλή τι ακριβώς του συνέβη. Evidentemente la sensación con la que está generándose este tipo de cosas acá ha complicado un poco la seguridad del sector y también de lo que hoy en día se puede considerar. Se robó mi audífono. Sí, se robó mi audífono, loco, por eso te digo. Φήμες λένε ότι το ίδιο πουλί στη συνέχεια πέταξε στο σπίτι του δημοσιογράφου και του έκλεψε την τηλεόραση. Και εκείνη τη θήκη που τα. Για να φορτίζουν. Στο νόμο 19, G. Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια. Βλέπουμε. Παρακολουθούμε τέλος πάντων τα κορίτσια. Αλήθεια, έχετε προβληματιστεί ποτέ? Τι σκέφτονται αυτά τα κορίτσια? Τι τους προβληματίζει? Τι τους ενδιαφέρει? Σε αυτή τη ζωή. Στο επόμενο βίντεο, στο νούμερο 19. Εντάξει, Γιάννη, ρέμισε. Προσπαθώ να καταλάβεις τίποτα. Ούτε πέρασε το νούμερο. Δηλαδή, τι, γιατί να σκέφτονται. Το νούμερο 19, για να δούμε τι μπορεί να σκέφτονται τα κορίτσια στο GNTM. Έξι υπέροχα κορίτσια απέναντί μου. Συνεπώς τρία ζευγάρια. Τι σκέφτεστε, κορίτσια? Ζωή? Διάφορα πράγματα. Σκέφτομαι ότι το σύστημα έχει σαπίσει για τα καλά, έχουμε γίνει πιόνια της παγκοσμιοποίησης και συγκρουόμαστε συνεχώς στη διεθνή σκακέρα των συμφερόντων. Οι αρχές μας και οι αξίες μας καταλύονται από μια αθόρυβη δικτατορία. Ήφη, έθιμα, θρησκείες, πολιτεύματα, ιδεολογίες σβήνουν καθημερινά στο βωμό των likes και των υπολείπων reaction. Στο καυτό καζάνι των social media, ο μανδύας των πολυεθνικών γιγάντων σκεπάζει τα γυμνά, άψυχα, σαφρακιασμένα κορμιά μας που διψάνε για ελάχιστη αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο που πουλιέται για φραγκοδίφραγκα, σαν φθηνή εκδιδόμενη γυνή που παλεύει να ταΐσει τα εξώγαμα παιδιά της. Μόνη μας παρηγοριά στη λέλαπα των αθλείων, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Αλεξία, τι λέει η ζωή? Αλήθειες που σας πονάνε. Βίβα λα ρεβολουσιόν! Βίβα λα ρεβολουσιόν! Βίβα λα ρεβολουσιόν από τα κορίτσια του GNTM. Τι εθνιδιασμός ήταν αυτός? Μπράβο τα κορίτσια. Μπράβο τα κορίτσια. Να δεις που αυτή δεν θα κερδίσει εκεί στο Sky. Χθες και σήμερα στο Radio Revilla έχουμε βίντεο από το GNTM που είναι επιστημονική φαντασία, έτσι. Είναι τι θα θέλαμε να συνέβη. Στο Metaverse συμβαίνουν. Στο νούμερο. Εμείς είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Στο ρολόι μας είμαστε 2023. Αλήθεια. Ναι.
Α, έχουμε πάει στο 2023. Γατάκια μας. Μπράβο, ρε, μπράβο, ωραίο. Πόσο μπροστά μπορεί να είναι αυτή η εκπομπή. Και εκτός από αυτό, βλέπεις ρε Γιάννη μέχρι εκεί. Φοράω φακού σε επαφή Zoom. Το βάλαν τώρα γιατί μέχρι το 23 δεν θα βλέπει μέχρι εκεί. Οπότε σου λέει ας το χαρί. Ας το χαρί λίγο παππού. Στο νούμερο 18 ο Γιώργος Τσελίκας βγήκε στους δρόμους όπως πάντα. Ρωτάει τις κυρίες για το καλάθι του νοικοκυριού. Για να δούμε φοβερές οι αντιδράσεις και η εκτίμηση του κόσμου για το καλάθι του νοικοκυριού. Αγάπη. Δεν έχει προηγούμενο παιδιά αυτή η κατάσταση. Πάμε να ρωτήσουμε μια κυρία. Πάτε για το καλάθι του κυριού, τι γίνεται, για πέρα. Πήγα χτες, αλλά δεν το βρήκα το καλάθι. Το καλάθι είναι ανύπαρκτο. Νομίζω ότι είναι η κοροϊδία του αιώνα το καλάθι. Πού είναι το καλάθι, ο ΑΕΟ? Όπου ακούς πολλά καλάθια, κράτα μικρό καλάθι. Όχι κεράσια καλάθια. Όχι κεράσια. Καλάθια. Είναι η λάθη το καλάθι. Το καλάθι είναι ένα και εμφανίζεται μόνο μπροστά στον Άδωνη Γεωργιάδη, πουθενά άλλο. Το έχει κάποιος και του το εμφανίζει όταν πηγαίνει στα σπίτια. Οπότε ο Άδωνης Γεωργιάδης ζει τη ζωή του ως εξής. Γύρω-γύρω ακρίβεια. Έτσι. Και εκεί που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλάθι του νοικοκυριού. Διαρκώς μειώνονται οι τιμές. Εκεί μειώνονται οι τιμές. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εντοπίσετε τον Άδωνη Γεωργιάδη και να πάτε να του κολλήσετε σαν βέλα όπου πηγαίνει, προκειμένου να βρούμε κι εμείς ή να βρει ο κόσμος. Ή θα σας κολλήσει εκείνο. Στο νούμερο 17, άρε, πόσο πολύ αγαπάμε τον Τάσο Αρνιακό. Πάρα πολύ. Κανένας. Γλυκύτατος. Γλυκύτατος και κανένας δεν λέει τον καιρό όπως ο Τάσος. Δηλαδή, η παρατεταμένη ανοιξιάτικη ραστώνει. Ποιος θα έλεγε τον καιρό. Ο Σκαρνιακός. Είναι ποιητή. Ο Σκαρνιακός. Μα είναι ποιητή, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι ποιητής. Πες μας, ρε Τάσο, τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η παρατεταμένη ανοιξιάτικη ραστόνη σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Οι φθινοπορεινές, καθυστερημένες βροχές και μπόρες θα χτυπήσουν την πόρτα μας στο Ιόνιο και τα Δυτικά. Ας τις υποδεχθούμε με προσοχή, σοβαρότητα και καρτερία. Πιο αναλυτικά. Για αύριο, η καλόκαρδη ζεστή ραθυμία θα δώσει τη σκυτάλη στη φθινοπορεινή λαρότητα, εξυψώνοντας αέρινες καλλιτεχνίες σε μια ποιητική συζυγία αρωμάτων. Ενώ από το απόγευμα, η εναπομείνας αγγλικιά γαλήνη της Λιακάδας θα αναδεύσει τη φθινοπορεινή άβρα σκορπίζοντας οργασμικές νότες ραδιουργίας στο αναγεννησιακό αρμολόγιο. Νοτιάδες θα ξεγλιστρήσουν αναμοχλεύοντας μία έξαρση, ένα εγκάρδιο πάρτι ανύψωσης και εσωτερικής ανάτασης πέρα από το ζενίθ μα και ως τον αδύρ, ανθίζοντας την έξαρση μιας δροσερής ατμοσφαιρικής βεγγέρας. Έμπνευση και δημιουργία μαζί με κέφι και ρομαντική προσμονή θα φέρει το πούσι που θα στρώσει το λικαβιές. Μην αφήσετε την πρόσκαιρη συννεφιά να σπηλώσει τη θεσπέσια μελωδία της ευτυχίας, παρά υπομείνετε καρτερικά την επιστροφή του ζωοδότη ήλιου και την ανάταση που φέρνουν οι χρυσές του ακτίνες, ενώ οι φωνές μας ενώνονται σε ένα ηχηρό γλυκό αλληλού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αλληλούια. Αλληλούια. Αμήν. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Το πούσι. Το πούσι που δεν είναι ποτέ πρόβλημα. Το salt and pepper εννοώ. Ναι, φυσικά. Ενώ στο GNTM αποκλείεται να ακούσουμε ποτέ αυτά που έλεγε η παίχτρια, δεν είναι σίγουρο ότι στον καιρό του Αντένα δεν θα τα πει κάποια στιγμή όλα αυτά. Έχει δίκιο σε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Στο νούμερο 16. Αυτή είναι μια πολύ ωραία λύση. Πιστεύω ότι ο κύριος αυτός το έχει φιλοσοφήσει και βρήκε τη λύση στην ακρίβεια. Ποια λέτε ότι μπορεί να είναι η λύση στην ακρίβεια, κυρίες και κύριοι? Σχετικά με τις τιμές, πώς τις βλέπετε, αυξημένες? Δεν τις κοιτάω. Εσύ. Έχουμε εσωτερικό με τον Κωστάκη, ζητάμε συγγνώμη, αλλά έχουμε και τα δικά μας. Τι είπε ο Άρχοντας. Είδες, ακούσατε όμως τι είπε ο Άρχοντας. Τι είπε ο Άρχοντας. Δεν τις κοιτάω, γιατί κυρίες και κύριοι. Σοφόν το σαφές. Η άγνοια πολλές φορές είναι ευτυχία, το ξέρουμε αυτό έτσι. Είναι λύση, μην τις κοιτάτε. Είτε ανεβαίνουν είτε κατεβαίνουν. Το φαίνεται. Ίδιο είναι. Και στο ταμείο δίνει την κάρτα, χτυπήστε ό,τι θέλετε. Μόνο να μην βλέπω. Βάλτε τα σε μια σακούλα, χτυπήστε. Πώς σας φαίνεται τα κόμματα, δεν κοιτάω ότι ψηφίζω. Σιγά να μην κοιτάξω πια παντρεύτηκα. Είναι αναμφισβήτητα μια λύση για την ακρίβεια, αλλά πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα καλλιτεχνικά. Γιατί δεν ξέρω, θυμάστε το τραγούδι από. Αυτό πρέπει να είναι κάπου εκεί στις αρχές του 2000. Τα καλύτερα όταν. Εφησαρή. Πήγε. Για να το θυμηθούμε λίγο. Έρχεται ζαλάδα να ξέρω ότι γυρίζεις, γυμνός με στην Ελλάδα και να με βασανίζεις. Ποιος Τάσος Αρνιακός και ιδίες, τώρα αυτή είναι ποιήση. Το τραγούδι αυτό όμως σας έχουμε ευχάριστα νέα. Το αυτό άσμα. Σας έχουμε ευχάριστα νέα. Διακρίνω μια ειρωνία σε αυτό το έντεχνο. Σε παρακαλώ.
Επανακυκλοφόρησε διασκευασμένο βέβαια και με καινούριο βίντεο κλιπ και πολύ. Το παρουσιάζουμε σήμερα στο Ράδερ Βίλα. Κυριακό παιδαρά μου, σε βλέπω που γυρίζεις. Γυμνός με στην Ελλάδα και να με βασανίζεις. Το τρίχωτο σου στέρνω έτσι που ανεμίζεις. Μου έρχεται ζαλάδα όσο με σκανδαλίζεις. Στα βράχια της Αλόνης σου βγήκε το μπαντελόνι σου, στην όμορφη Καστέλα σκίστηκε και η φανέλα. Στα όμορφα τα Γιάννενα έδειξες μπράτσα τσάλινα και στην Κεφάτη Πάντρα σε είπανε τέλειο άντρα. Και έξω από τη Λάρισα σε είδα και λακτάρισα και στη Θεσσαλονίκη θα σούρευα μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου είδα τις ρόγες ίου και την πέτρα κοιλιά σου στα ανοιχτά της Κάσου. Τα χείλη σου τα ρόδινα τα πόδισα στη Φλόρινα και θαύμασα τον όλο σε ουζερί στο Βόλο. Το βλέπεις αυτό το βίντεο? Σιγά Χριστό μου. Λίγο, όχι, σε ευνηδιάζει. Γιατί λες, βλέπεις το τελευταίο πλάνο μόλις αυτές. Πόσες γυμνές εμφανίσεις έχει κάνει ο πρωθυπουργός? Όσες χρειάζονται για ένα βίντεο κλιπ. Έτσι, έτσι, πάντα παντού. Να μην είναι κανένας αγχωρημένος. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Τα άπαντα, αυτά είναι τα άπαντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ ωραίο. Μπορεί να γίνει και ημερολόγιο για το 2023, όπως είχαν παλιά τα Πιρέλη και στα βενζινάδικα. Πόσα τρίμερα είναι. Να έχουν τέτοιες εμφανίσεις του πρωθυπουργού. Στα συνεργεία μοτοσυκλέτα. Έτσι, έτσι. 2000, Οκτώβριο 2022, Νοέμβριο 2023. Με τον Πυρσό, Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Στο νούμερο 14. Έρχεται η συνέντευξη του Μητσοτάκη. Περιμένετε, παιδιά. Είπαμε, έχουμε πολλά πράγματα. Στο νούμερο 14. Εκφράσαμε χθες την στεναχώρια μας. Και τον αποτροπιασμό μας. Κυρίως τον αποτροπιασμό μας. Για το γεγονός ότι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα όπως το Love Island τελείωσε έτσι ξαφνικά. Έλα, μην το επίπεδο. Να βοηθήσω. Τι? Στα παιδιά που είναι εκεί τους το είπαν. Όχι, νομίζω αυτούς δεν τους το είπαν. Θα τους αφήσουν στο Love Island για να μην στενοχωρηθούν. Γιατί αρχικά αυτοί θα νόμιζαν ότι θα έρθουν με τη νέα χρονιά. Όχι, να νομίζουν ότι το παιχνίδι το δείχνει ακόμα στην Ελλάδα. Τους λένε ότι ξεσκίζει. Θα στολίσουν και δέντρο, φαντάζομαι. Και πάει πολύ καλά. Και εμείς είπαμε θα το κρατήσουμε ζωντανό. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Έτσι, ό,τι βρίσκουμε. Πάντα φιλεί ο Αλέξανδρος Χριστίνα όταν τα πράγματα πάνε καλά. Πώς τα έχεις παρατηρήσει. Όλα. Με έκθεσες. Τον έκθεσες ρε Ηλιάνα. Τον έκθεσες τον, πώς τον λένε, τον Αλέξανδρο. Με έκθεσες, έκθεσα. Εκτεθήκαμε γενικότερα. Έκθεση δεν ορθεσιάστηκα. Με έκθεσες. Σε έκθεσα. Με έκθεσες, σε έκθεσα. Και πάει, κάνει ρήμα. Τώρα μπορούμε σιγά σιγά, ε. Με έκθεσες, σε έκθεσα. Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως, αυτό το επόμενο έχει σχέση σίγουρα με το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο συνεχίζει να είναι, κρατάει τα ηνία ως το πιο διαχρονικό ανέκδοτο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά και το πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου όταν θα ολοκληρωθεί. Όταν θα ολοκληρωθεί, φυσικά θα είναι το πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου, γιατί θα ολοκληρωθεί το 3.300. Σημασία έχει να φέρουν εις πέρα στην υπόσχεση. Αλλά στη δημιουργία, αναφέρεται εδώ το δημοσίευμα, στη δημιουργία μουσείου στη Θεσσαλονίκη, γιατί με όλα τα ευρήματα που προέκυψαν από τις ανασκαφές στα έργα του μετρό. Πολύ χρήσιμο. Τώρα, λοιπόν, πώς θα πάμε στο μουσείο αυτό. Πώς θα πάμε στο μουσείο, ναι. Εμείς το είδαμε αυτό το δημοσίευμα, δεν ξέραμε ότι υπήρχαν ευρήματα. Στη γραμμή 1 μου φαίνεται πάει. Τι? Στη γραμμή 1 θα πάρεις και θα κατέβεις στο μουσείο. Να μην μπερδευτεί και πάρεις τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη γραμμή του μετρό, ρε παιδί μου. Γιατί είναι γραμμή νούμερο 1 πρέπει να πάρεις. Ναι, κατάλαβα. Οπότε. Πολλοί κόσμοι παίρνουν το 2 και χάνεται. Λέμε, τι ευρήματα είναι αυτά. Αναρωτιέμαι, ποια είναι αυτά τα ευρήματα. Τόσα χρόνια κιόλας. Κάναμε έρευνα, ψάξαμε να βρούμε, βρήκαμε άκρη και σας τα παρουσιάζουμε. Καλώς ήρθατε στο μουσείο μας. Ας ρίξουμε μια ματιά στα υπέροχα εκθέματα. Το αθάνατο πλαστικό καφεδάκι του Έλληνα Μάστορα. Ξεκίνησε ως σπαστός φραπές και στο πέρασμα των χρόνων έγινε φρέντο εσπρέσο. Εδώ είναι η λίστα των επαγγελματιών που καταστράφηκαν από τα έργα του μετρό. Ένα έκθεμα στο Λίβι. Το κινητό του Κυριώργου χειριστή Κλάρκ. Μία εβδομάδα το έψαχνε ο Φουκάρας και κόντεψαν να τον βγάλουν τρελό γιατί επέμενε ότι του έπεσε από την κολότσιπη. Και αυτός είναι ο Αζόρ, το κατοικίδιο του πρώτου εργολάβου στα έργα του μετρό. Πέρασε λίγος καιρός, είναι αλήθεια. Μην χάσετε την ευκαιρία να χαϊδέψετε και να παρηγορήσετε μέσω της εικονικής πραγματικότητας όλους τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης που δεν πρόλαβαν να εγκαινιάσουν το έργο. Τέλος, στην κεντρική αίθουσα θα βρείτε το ίδιο το μετρό, αφού μέχρι να παραδοθεί έχει ήδη παλιώσει. Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το Μουσείο Μετρό Θεσσαλονίκης. Κάποτε θα επισκεφθείτε και το μετρό. Ίσως. Μπορεί. Γύρι να είμαστε, μωρέ. Ναι, μωρέ, βλέπουμε ζωή να έχουμε. Θα πάω στο top τηλεθεατών. Να πας. Γιατί θα είναι ωραία πάσα για αυτό που θα ακολουθήσει top τηλεθεατών.
σήμερα είστε δηλητήριο. Ό,τι μας στείλατε δηλαδή ήταν. Άλλη ατμόσφαιρα έχει το top τηλεθεατών σήμερα. Πολύ επηρεασμένο από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, τη συνέντευξη χθες κτλ. Στο νούμερο 5 σας παρουσιάζουμε τον Κρυφακούλη. Να το όλους τους ακούει. Στο νούμερο 4 είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, έτσι πρέπει να το πούμε. Μάγκα, δεν διάβασα. Τι έμαγα. Η γλώσσα μας έχει 150 εκατομμύρια λέξεις. Μάγκα, ναι, ρε μάγκα. Τσούμε. Μάγκα, πόσο αληθινό, ρε παιδιά. Ο πλούτος είναι. Πόσο αληθινό, πόσο αληθινό. Στο νούμερο 3 μπαίνουν και νέα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού. Παιδιά. Καλοφάγωτα. Καπαμά αυτά, έτσι. Καπαμά. Στο νούμερο 2, πράκτορα στη ΣΕΙ μετά από την παρακολούθηση του τηλεφώνου της Πατούλη. Λίγο επηρεασμένο. Και στο νούμερο 1. Κατά εκεί. Βέβαια. Οι μάσκες κάνουν δυσδιάκριτα τα πράγματα. Ποιος δεν ξέρουμε ποιοι είναι και δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε από τις μάσκες. Αλλά κάτι δεν πάει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Ο Κωστάκης έχει αγρέψει. Έλα, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα φτάσουμε στο. Μείνετε εδώ. Ωραία, κέφι εδώ τα παιδιά. Να το δυναμώσω λίγο. Δεν είσαι σε δισκοτέκα, αγόρι μου. Κομματάρα, βέβαια. Επιστρέψαμε προφανώς στο δεύτερο μέρος του Ράδιο Αργύλα. Και πάμε στα δικά σας μηνύματα. Γιάννη Σερβετάς πρώτα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Κατερίνα από τον Δημήτρη και τον Λεωνίδα, στον Μπουζόνι τον Παύλο, από τον εφελάκι του. Και να πούμε περαστικά στον Ιάσον, 9 χρονών. Έχει πολύ πυρετό, αλλά άνοιξε το μάτι μόλις ξεκίνησε η εκπομπή. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, και να σας δείξω και μερικά πολύ χρήσιμα. Στον υπολογιστή μου, παρακαλώ, θα σου αρέσει πάρα πολύ, Αντώνη. Buenos días. Σε σταματάω. Σταματάω κάπου εδώ. Όχι. Τουλάχιστον εγώ. Είναι πολύ καλό για το καλάθι της οικοκυράς αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Νέο άρωμα, αναμένο καλοριφέρ. Ψεκάζει. Αυτή η ωραία λαδίλα. Ναι, η λαδίλα με την κάλτσα επάνω που στέχνονται. Υπέροχα. Σε άρωμα, γιατί ο εγκέφαλος μπορεί να ξεγελάσει το σώμα, ξέρετε. Αν ο εγκέφαλος μυρίσει αναμένο καλοριφέρ, μπορεί να ζεσταθεί το σώμα μετά. Εξάλλου, τι είναι η ζέστη. Μια ανάμνηση. Μια ανάμνηση. Περεκτιμημένη κιόλας. Την έχεις πιάσει ποτέ. Άρα, δεν μας λέει ότι υπάρχει. Υπάρχουν λύσεις. Να μην δείξω κι αυτό τώρα έτσι. Ινδιάνια. Επειδή το είχαμε πρόκειρο να πετάξει το κάτι για να ανοίξει η ψυχή σου που θα έρετε. Έλα ρε Χριστό, σώσε την κατάσταση. Έχουν αλλάξει παιδιά πάρα πολύ τα μηνύματα ανάμεσα στα ερωτευμένα ζευγάρια και στον υπολογιστή μπορείτε να το δείτε. Μόνο μαζί σου μιλάω, μωράκι μου, να ρώτα και τον πρωθυπουργό. Έτσι γίνονται οι συνεννοήσεις πια. Εδώ βλέπουμε ένα καλάθι νοικοκυριού στα Ζωνιανά. Ό,τι θέλει ο καθένας. Κάθε περιοχή το καλάθι της. Να ψωνίσει. Και εδώ είναι ο λογαριασμός έναντι, απλά τον ξαναδείχνω. Είχαμε δείξει και τον εκαθαριστικό του κυρίου Δήθο. Πολύ ωραία, είσαι καλά, Χρήστο. Θα πέφτει. Όλα καλά, όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και έχουμε τώρα, δείτε, θα γίνει η ανατροπή ως εξής. You foul. Δεν πατάω κουμπάκια και. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Top μέσα στο top. Inception. Ένθετο. Το top του τόποτος. Το top του τόποτος με έκθεσες. Ένα Inception. Ένα Inception ταιριάζει νομίζω. Ένα Inception. Που έρχεται. Θα κάνουμε top 3 συνέντευξη Μητσοτάκη. Εχθές είδατε τι κάναμε. Ήταν βέβαια όλη κορυφαία. Όλοι ήταν κορυφαία, αλλά μπορούμε να τη δείξουμε όλοι. Θυμιατίσαμε χθες στο στούντιο, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και σήμερα λίγο την είδαμε τη συνέντευξη και είπαμε να δούμε. Top 3, τα τρία. Στο νούμερο 3, κυρίες και κύριοι, ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση. Ποτέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Ουδέποτε ισχυρίστηκα
και η κυβέρνηση την ισχύει ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator. Υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Και γίνονται από ποιον. Να το... Δεν το γνωρίζω. Και πρέπει να το μάθουμε. Πού να το γνωρίζει, ρε παιδιά, άνθρωπο. Πρωθυπουργό είναι. Ναι, όταν και αν γίνει ποτέ πρωθυπουργό, μπορεί να μάθει. Και επίσης δεν θα τα λέει και όλα ο Κυριάκος, έτσι. Πρέπει να μαντέψουμε κι εμείς ορισμένα πράγματα. Πώς λέει και ο τραγούδι των Big Slacks, δεν θέλω να τα εξηγώ όλα. Πρέπει εσύ να μαντέψεις. Νομίζω είναι Κατσιμίχα, αλλά δεν πειράζει. Τα θέλουμε όλα έτοιμη τροφή. Είναι Κατσιμίχα, αλλά δεν παργεί. Κατσιμίχα, συγγνώμη. Τα χαιρετίζω. Πολλά φιλιά. Είναι δυνατόν να μας τα λέει, να μας τα δίνει όλα έτοιμα και ποιους παρακολουθούσε και ποιον είχε βάλει να τους παρακολουθήσει. Για όλα. Είναι κουτσομπολιό. Αυτό να θέλουμε να μάθουμε ποιος μας παρακολουθεί. Είναι αδιακρισία, Χρήστο μου, αδιακρισία. Δεν μπορεί να έχει την προσωπική ζωή και ο Μητσοτάκης στο νούμερο 2. Εδώ έχετε προσέξει. Προσωπική ζωή τη δική του, όχι τη δική μας. Απλά λέω. Αν δεν έχει δικιά του ζωή, get a life που λένε οι Αμερικάνοι. Το έτσι, πρέπει να. Τότε να βοηθήσουν. Ναι, αν η προσωπική του ζωή δεν πάει καλά, τότε πρέπει να μπει στη ζωή. Εμείς οι Εβραίοι είμαστε. Εμείς είμαστε η ζωή του. Δεν ξέρω αν προσέξατε στο. Ο ελληνικός λαός είναι η ζωή του. Ακριβώς. Αυτό αυτή είναι η απάντηση. Αλλά τέτοιο φίδι είσαι. Πάρε να κάνεις το ρεπό του οικονόμου, άνθρωπο. Αλλά δεν καταλαβαίνετε. Στο press room να ζει για μας. Εμείς μπορεί να κάνουμε τίποτα και αυτό ζει για μας. Και ασχολείται με τις ζωές μας. Ασχολήθηκε εσύ με τη ζωή σου. Μεσιβάγκο, πώς σου βγαίνει να λες τέτοια πράγματα. Καταρχήν, ποιος θεός και αηδίες. Ο Μητσοτάκης είναι πανταχού παρών. Ο μοναδικός που ακούει τα πάντα είναι ο Μητσοτάκης. Τι μπήκε μέσα μας, όχι ο Ιησούς και όλα αυτά. Αυτός όταν προσεύχεστε να αρχίσετε να προσεύχεστε στο Μητσοτάκη. Γιατί αυτός σίγουρα θα ακούσει την προσευχή σας. Και με το ελάχιστο λάδι που είχατε για σαλάτα μπορείτε να ανάβετε ένα καντήλι. Στο εικόνισμά του πάντα. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο που δεν ξέρω το τηλέφωνο, ας με πάρετε τώρα, σας παρακαλώ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αργότερα. Μήπως θες να το σηκώσει και να τα πει κιόλα. Όχι, μωρέ, δεν βαριέσαι. Κλέβεις χρόνο από την εκπομπή μας για να μιλήσεις με αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο. Για να μην μιλήσω, κλέβω. Α, δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Ο άνθρωπος, ο οποίος. Προσέξτε. Τι έκανε, ποιος το κάνει. Είσαι στο τοπίο του Μητσοτάκη. Καλά, δεν πειράζει. Μια μικρή παρένθεση. Είναι δυνατόν, βρε. Στην τουαλέτα, βρε. Στην τουαλέτα. Είναι πάρα πολύ. Ο άνθρωπος πρέπει να πάθει συγκοπή να σε είδε ξαφνικά στην τουαλέτα. Πάμε μέσα στην τουαλέτα. Και τι δουλειά έχει στην Αυστραλία, πότε πρόλαβε και πήγε. Περιχητικό. Στο νούμερο 2. Δεν ξέρω αν προσέξατε στο γραφείο του Μητσοτάκη όταν έδινε τη συνέντευξη. Τι έχει, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει. Εντάξει, άλλος. Είχε κρύψει κιόλα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει. Τώρα εδώ ήταν μια διακρισία τη κάμερα. Δεν ήθελε να φάνει. Ναι, αλλά. Δεν ήθελε. Αλλά ναι, άλλο πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου να έχει κάτι παρόμοιο. Για δείτε το λίγο. Έλαβα μια εντολή από τον ελληνικό λαό να συγκρουστώ, να κινήσω τη χώρα με ταχύτητα στο δρόμο ενός δραστικού εξυγχρονισμού. Και από αυτήν την αποστολή, για την οποία έχω λαϊκή νομιμοποίηση από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και από τον ελληνικό λαό. Έχει κύπελο με την ημερομηνία που κέρδισε τις εκλογές και το ποσοστό που τις κέρδισε. Κύπελο. Άντε και το Champions League, ρε Κυριάκο. Μπράβο, ρε Κούλη. Δηλαδή, πραγματικά, βέβαια, να σου υπενθυμίσουμε ότι ο άλλος μοναδικός άνθρωπος που έχει κύπελα στο γραφείο του είναι ο Τάκης Τσουκαλάς. Στην εκπομπή Άντε γεια. Αχ, να γυρίσει τώρα και να σου πει Άντε γεια. Άντε γεια, ρε Κανάκη. Άντε γεια. Που θα μας πει τώρα αν θα έχουμε κύπελα ή όχι. Πιο γενικό πλάνο μπορεί να είναι το κεφάλι του Τσίπρα, σαν του κυνηγού. Δεν το σκέφτηκε. Με κέρατα. Ωραία ιδέα. Χαμογελάστε. Είδε τη σκότωσα τον Ιούλιο. Ναι, τον Κυριάκο. Και στο νούμερο 1. Τι σκότωσα τον Ιούλιο. Με την έναρξη τη κυνηγική περίοδου την κατέβασα. Ή αυτά τα ψάρια. Αυτό το ψάρι που είχε εσύ που πατάς. Που πατάς και τραγουδάει. Μιλάει, είναι ο Τσίπρας και μιλάει αγγλικά στο γραφείο του Μητσοτάκη. Και στο νούμερο 1, ένα ποτ πουρί θα το έλεγε κανείς. Έτσι, χρήσιμο, ένα χρήσιμο ποτ πουρί από τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, στο Μέγαρο Μαξίμου και έχω απέναντί μου τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νίκο, με σκίζεις. Πετάω σε 3 ώρες και ούτε βρακή δεν έχω ετοιμάσει. Πόσο θα μείνετε στην Αίγυπτο? Το πλάνο ήταν για τριημεράκι, αλλά εκεί ο Μουσταφά, ο Πρωθυπουργός τους, που είναι και πολύ φίλος μου, τρώει κάτι ζόρια με την αντιπολίτευση και θα ράξω και να το βοηθήσω. Οπότε καμιά εβδομάδα υπολογίζω. Θα υποκλέψετε συνομιλίες στην Αίγυπτο? Εδώ υπέκλεψα στην Ελλάδα, ρε. Εκεί που δεν με ξέρει κανείς, θα μας ίσω. Μπορεί να φτάσουμε σε εκλογές, κύριε Πρόεδρε, με το παράνομο αυτό κακόβουλο λογισμικό να λειτουργεί ακόμη? Παράνομα λογισμικά υπάρχουν 500 περίπου. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να βρούμε
το καλύτερο από αυτά τα 500 λογισμικά. Πόσα reviews διάβασα στο PC World, στο CNET, στο Wired, στο Linux Central και στο PC Magazine. Χώθηκα πολύ βαθιά στο σκοτεινό ίντερνετ. Γνώρισα ομάδες hacker, τους Anonymous Greece και USA, σε σκοτεινά σοκάκια, σε υπόγεια τίνγκα στο λάπτοπ. Και το βρήκα. Καμία εξέταση δεν έγινε, καμία άρση απορρίτου, καμία προσπάθεια έρευνας. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτό επέλεξε... Η απάντησή μου είναι καμία απόδειξη για αυτά τα οποία γράφονται. Μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα στοιχεία, αλλά ακούγονται πολλά στην πιάτσα, κύριε Πρόεδρε. Στα πιάτσα μου τι ακούγεται στην πιάτσα. Μη μου γυρνά στα μυαλά. Είμαι στα όρια. Ηρέμησε. Τρελαίνομαι, ρε Νίκο. Ναι, αλλά μπορεί να σπάσει το γραφείο σου. Δεν σπάει, ρε, είναι μαόνι από τα καλά. 35 χρόνια το έχω. Μιλάμε αθάνατο. Αν και Νοέμβριος, παίζουν ακόμα κουνούπια, ε. Ας το διάολο μας ζάλισες, κολοκούνουπο. Το ακούω ακόμα να πετάει, ρε, εσύ, Πρόεδρε. Ρίξε ένα break να σηκωθώ να το σκοτώσω. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Εσύ θα την πληρώσει την ύφη. Σε πόλη της ύλης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αγρίεψε. Ο Πασοξής είναι σε κατάσταση αμόκ. Έχουμε πρόβλημα. Αγρίεψε στο τέλος το αγόρι αυτό. Ήταν πάρα πολύ. Αγρίεψε. Βγήκε από τα ρούχα του. Χτύπησε χέρι στο τραπέζι. Ανάθεμα. Πανάθεμα. Είσαι καλά. Με λυπάσαι. Καλύτερα στα γήπεδα γελάω έτσι. Αυτό ήταν το top 3 συνέντευξης Μητσοτάκη. Πρωθυπουργάρα μας. Μπράβο. Μπράβο πρωθυπουργάρα μας. Μπράβο. Τώρα βλέπω λίγο έχουμε μείνει στο νούμερο 12, έτσι. Αυτό με τα δύο ένθετα δεν πήγε πολύ σε επίπεδο χρόνου. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι θα κάνουμε. Το 12 και το 11 τα αφήνω στην άκρη σε περίπτωση που μας μείνει χρόνο στο τέλος. Just in case που θα έλεγε ο Αλέξης. Στο νούμερο 10, για να πάμε λίγο στο δε. Δέκα. Τι είπατε. Στο 10 πάει. Εσύ είπες δε και αυτός λέει κα. Στο 10. Στο 10 θα πάμε. Το καλό ή όποιο να είναι δέκα. Είπε όμως κάτι, ήταν έτσι μόνο. Δέκα. Άλλο εννοούσα. Δε. Δε τσέις. Παναγία, πια δω. Πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Σιγά άνθρωπε που θα τη ακατέψει τη Μαρία. Άμα κερδίσει, φύγε τρέχοντας, Μαρία. Ορισμένες φορές να συγκρατούμε λίγο τον ενθουσιασμό. Εντάξει. Πάλι καλά που δεν είναι. Αυτό δεν καμιά. Σαν τον πρωθυπουργό, έτσι δυνατό με το μαράκι μας. Στο νούμερο 9, νοιαζόμαστε, ανησυχούμε για τα νυχτοπερπατήματα του Λάζου Μαντικού. Τι κάνει ο Λάζος? Όμως είναι και αναπόφευκτα την ώρα που πρέπει ο άνθρωπος να συνδεθεί. Ναι, έχουμε όλοι καταλάβει ότι αυτό που γίνεται είναι ότι ο Λάζος δεν είναι πρωινός τύπος. Κι όμως έχει την ατυχία να δουλεύει σε μια πολύ πρωινή εκπομπή. Οπότε τι κάνει, δεν παίρνει, κοιμάται. Πάει ξέρει, το πάει κατευθείαν. Τώρα, τι να κάνει όμως όλο το βράδυ που περιμένει μέχρι να έρθει η ώρα να βγει η εκπομπή. Τι να κάνει, κάνει. Ο άνθρωπος. Οπότε οι συνδέσεις του έχουν μια ανεμελιά έτσι. Αλεγκρία. Ναι, ένα μπρίο. Μπρίο. Μια ζωζό από τζάκι. Μια ζωζό. Έχουν μια ζωζό. Εδώ τώρα αρχίζει και πλέον δεν ξέρω αν μπερδεύεται, για ποιο κανάλι μεταδίδει, αλλά δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Καλημέρα από τη Γαντά. Είμαστε εδώ με το συνεργείο της ΕΡΤ για να σας μεταφέρουμε. Μισό λεπτό, γιατί είναι ένας ενοχλητικός εδώ δίπλα μου. Τι έγινε, ρε φιλέ, κάνε λίγο ησυχία. Καλά, λέω ότι στην ΕΡΤ είστε όλοι μαμούχαλοι. Ο συνάδελφος από τον Αντένα είναι στα χάη. Βγες ρε να πιεις ένα ποτάκι που πέφτεις για ύπνο από τις 10. Βγες να βγάλεις γούστα. Τρελάζω για όνομα του Θεού, ρε φίλε. Ο Κώστας από την ΕΡΤ, παιδιά. Τι γίνεται. Ο ζωντανής είδεση, αδερφέ, και με διακόπτης. Δηλαδή σε βάζω μια ζωντανιά μου, ρελάζω. Σιγά ρε τη ζωντανής είδεση. Ζωντανής είδεση και Klein Mine. Πάσε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Πάτε το ρε παιδιά, να χαρείτε δηλαδή. Πάνε πιες ένα καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο, ναι. Σε λίγο. Παιδιά, τι φλόρ είναι αυτή στην ΕΡΤ. Ούρε κότες. Λοιπόν, Λαζό, σε αφήνουμε τώρα. Αρκετά για την ώρα. Λοιπόν, προχωρήστε. Τα φθόρμητα, εγώ ήταν με τα φθόρμητα. Τα αυθόρμητα του Λάζου. Λοιπόν. Τα φοβάμαι. Έτσι είναι ο Αντένα. Μπαίνει παντού για την ενημέρωση. Με λένε Λάζο και είμαι αυθόρμητος. Είδες όμως το μεγαλείο του Αντένα πώς έκανε γενικό πλάνο να φανούν όλοι. Ναι, ρε, σε, ενώ τη ΕΡΤ εκεί σφιχτό, μην τον δείξει το Λάζο μας. Εμείς αμέσως. Είμαστε άπλες. Μιλάτε για υποκλοπές και σας παίρνει άγνωστος αριθμός. Τυχαίο. Α, τώρα κατάλαβα. Μας πήρε πριν ο Χρήστο. Α, φοβερό, έχω πάθει πλάκα. Τσουτσούριασε και ο κόσμος. Γιατί το λες αυτό? Τώρα, μα... Όλοι συγκοπεί, φοβερό, φοβερό. Στο νούμερο 8, είπαμε, τα
τα γραφικά του Νίκου Ευαγγελάτου, τα οποία είναι γραφικά, τα γραφικά, όπως έχουμε πει, και γίνονται όλο και πιο γραφικά αυτά τα γραφικά. Και κάθε φορά που μεταδίδουμε ένα γραφικό του Νίκου Ευαγγελάτου, νιώθουμε την ανάγκη να διευκρινίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα στην εικόνα. Δεν έχουμε πειράξει, είναι έτσι ακριβώς. Οι Κινέζοι το κάνουν με το χειρότερο τρόπο. Το κάνουν όλοι, αλλά οι Κινέζοι το έχουν παραξηλώσει. Έστειλαν λοιπόν ένα πύραυλο. Γίνεται λοιπόν η πυροδότηση. Φεύγει ο Κινέζικος πύραυλος και όταν φεύγει, κάποια από τα κομμάτια του πυράβλου τα οποία αποβάλλονται μπαίνουν ξανά στην ατμόσφαιρα. Αυτό δεν είναι. Αυτά δεν είναι γραφικά. Αυτά είναι η καλντέρα των γραφικών. Τι γίνεται, αλλά να σου πω. Ναι, είναι, δεν είναι. Πλάνο Σαντορίνη. Είναι το μοναστηράκι των γραφικών. Αλλά να σου πω, Νίκο, το κάνεις που το κάνεις, δηλαδή. Μην κάνεις μισές δουλειές. Κάντε έτσι να το γουστάρουμε. Οι Κινέζοι το κάνουν με το χειρότερο τρόπο. Το κάνουν όλοι, αλλά οι Κινέζοι το έχουν παραξηλώσει. Έστειλαν λοιπόν ένα πύραυλο. Γίνεται λοιπόν η πυροδότηση. Φεύγει ο Κινέζικος πύραυλος και όταν φεύγει, κάποια από τα κομμάτια πυράβλου τα οποία αποβάλλονται μπαίνουν ξανά στη γη μια ατμόσφαιρα. Φύγε με τον πύραβλο, φύγε με τον πύραβλο. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι θέλω να φύγω, να πάω στον Άρη, είτε στο φεγγάρι, είτε όπου να είναι, απλά να φύγω. Όχι, δεν τελειώσαμε, μετά το πύραβλο. Φύγε με τον πύραβλο να κάνουμε ολοκληρωμένη τη δουλειά. Στο νούμερο 7, πού φτάσαμε ρε παιδιά, δείτε εδώ ρεπορτάζ που γίνονται πλέον στην Ελλάδα. Πώς θα αντιμετωπίσουν τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα τα καταστήματα εστίασης, έτσι, καφετέρια, μια καφετέρια για παράδειγμα. Και πώς ακριβώς θα φροντίσουν τους πελάτες τους από το να μην κρυώσουν κατά τη διάρκεια που... Θέρμανση δεν θα ανάψει βέβαια, οπότε πρέπει να σκεφτούν άλλα πράγματα οι ιδιοκτήτες. Εδώ η ιδιοκτήτρια καφέ νομίζω στη Θεσσαλονίκη είναι για να δούμε τι ιδέες, πώς έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τον δύσκολο αυτό ενεργειακά χειμώνα. Στο μεταξύ, για ένα δύσκολο ενεργειακά χειμώνα ετοιμάζονται οι επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Με ένα κουβερτάκι διαθέσιμο για κάθε πελάτη θα επιχειρήσει η κυρία Σαβούλα Αγαθαγελίδου, ιδιοκτήτρια καφέ μπαρ στη Θεσσαλονίκη, να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στο ρεύμα αλλά και το κρύο το χειμώνα που έρχεται. Το φοράει στα χαρνά για να μην τα δαγκώσει, ενώ βάζει στην πλάτη του όπου φτάνει η νεύτη και ο Μίτσος, ο σερβιτόρος μας, τον τρίβει δυνατά να υπερεματωθεί ώστε να ανέβει η θερμοκρασία. Σε λίγο του λέμε τώρα σήκω και κάνει επιτόπιο τρεξιματάκι για 15 λεπτά. Αφού ζεσταθεί, για να ζεσταθεί παραπάνω, μπορεί να κάνει έλξεις με μονόζυγο την άχρηστη σωλήνα του αερίου. Όταν κατέβει για να ζεστάνει τα πόδια του, θα σηκώσει στην πλάτη του τον Μίτσο, το σερβιτόρο, και θα κάνει μια γύρα το τετράγωνο ώσπου να ετοιμάσουμε το ποτό του, που θα το απολαύσει όταν γυρίσει αφού ανάψει στο τασάκι ένα κομματάκι πέλετ. Αυτό είναι επίσης προσφορά, δεν το χρεώνω. Έτσι, κάπως έτσι θα φροντίζουν τα καταστήματα πλέον τους πελάτες στη χώρα αυτή, το χειμώνα που έρχεται. Και μια κουταλιά μπούκουβο βοηθάει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Θυμάστε την ιδέα σου με τα έμπλαστρα τότε στο Αμάν? Ναι, γέμισες με έμπλαστρα. Και αυτά τα έμπλαστρα, τζάμπα θέρμανση. Οι θερμαντικές αλυφές, αυτά όλα. Θυμάσαι που ένα δεν το βγάλει στην κόλλα και το τράβηξε στο τέλος. Ναι, το θυμάμαι. Δεν το ξεχάσω. Ναι, το καταλαβαίνω, Γιάννη. Σου ζητάω συγγνώμη 25 χρόνια μετά. Έλα τώρα, μην θυμώνεις. Ήμασταν νέοι τότε. Όχι. Ήταν μια νεανική επιπολαιότητα. Θα σε σπάσω, ξέρω πώς να σε σπάω εγώ. Και τώρα, ώρα για το. Επικαιρότητας. Μόνο στο τόπο. Χαζί. Λοιπόν, πού μείναμε? Άντε και σε απάντησε αυτούς που σε παίρνουν τηλέφωνο. Στο νούμερο 6. Στο νούμερο 6 ο τηλεοπτικός μου έρωτας Νίκος Κωνσταντινίδης. Ωρε Νικόλα, μπράβο. Πολύ ωραίο. Χειροκρότησε ρε τον Νικόλα. Τέλειο είναι. Ο οποίος... Εντάξει, είναι από τις πιο μαγικές ιστορίες του Νικόλα, γιατί μας λέει διάφορα πράγματα από την πολυτάραχη ζωή του. Έχει μια ιστορία να μας πει. Και δείξε λίγο σεβασμό, γιατί εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Εδώ δείτε τον... δεν θα το πιστέψετε. Μια φορά... Θα το πιστέψουμε σίγουρα. Για μια φορά ο Νικόλας δεν ανέπνε... Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αυτός θέλει, δεν είναι... Αλλά τέλος πάντων, εδώ, όπως έλεγα, είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα, γιατί μια φορά ο Νικόλης δεν ανέπνεε για τρεις ημέρες. Για τρεις ημέρες. Για να το δούμε. Και δεν θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχος. Κι ας με κρίνει ο Θεός. Εμένα ο Θεός μέσα σε πέντε φορές τη ζωή μου.
5 φορές. Όταν όλοι οι γιατροί λέγανε φωνάξτε τα γραφεία τελετών. Όταν 3 μέρες δεν ανέπνεα. Σχεδόν. Δηλαδή. Δηλαδή αναστήθηκε σχεδόν 3 μέρες μετά, έτσι. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. 3 μέρες. Ναι. Θεό ήταν ίσω 5 φορές. Είναι 5-15 ή λέει. Σταμάτα, βρε. Είναι ρε παιδί μου, όταν και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνει ότι η ιστορία που είπες είναι λίγο υπερβολική, το ψάρι που έπιασε είναι λίγο μεγάλο. Και βάζει ένα σχεδόν για να το σώσει, έτσι. Αυτές οι μέρες. Έδωσε μια έμφαση ο άνθρωπος. Οι μέρες που δεν ανέπνεε ήταν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δεν έχω ένα φίδι πρόχειρο να βγάλω. Έχω ένα γκούρι, να βγάλω ένα γκούρι. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Θυμάστε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Breathe in, breathe out. Μου αρέσει πάρα πολύ το σαν σήμερα που πηγαίνουμε τόσα χρόνια πριν και θυμόμαστε πράγματα που είχαν συμβεί στη χώρα πολλά χρόνια πριν και πώς τα είχε δει τότε το Ράδιο Αρβίλα. Για παράδειγμα, καταρχήν σαν σήμερα. Θυμάστε όταν μας είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρχουν κινητά αστυνομικά τμήματα. Το θυμάστε αυτό. Τι ωραίο. Η δημιουργία κινητών αστυνομικών τμήματων, καθώς και η καθιέρωση του θεσμού του τοπικού αστυνομικού, ήταν μεταξύ άλλων τα μέτρα που συμφώνησαν από κοινού ο Γιάννης Πανούσης και η Ρένα Δούρου. Άρε φίλε, αυτό είναι το ενδιαφέρον με το σαν σήμερα, ότι θυμάσαι και τις διάφορες ακάλυπτες επιταγές που σου δώσανε και εσύ τις πήρες πιστεύοντας ότι μια μέρα θα πας στην τράπεζα και θα τις εξαργυρώσεις. Ήταν... ιστορία του ελληνικού λαού. Ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ αυτά, όπως λέει και ο μεγάλος ηγέτης ο Αλέξης Τσίπρας. Άστα αυτά τώρα, ΣΥΡΙΖΑ θα λες και θα κλέψεις. Σωστό και αυτό. Τα κινητά αστυνομικά τμήματα λοιπόν δεν έγιναν ποτέ, αλλά είχαν γίνει έστω και για λίγο στο Ράδιο Αρβίλα. Γελάτε κυρίες μου στο κινητό αστυνομικό τμήμα. Εδώ το καλό γνήσιο υπογραφής λέμε. Μηνύσεις, ταυτότητες, διαβατήρια έχω λέγεται. Έλα πάρε. Εδώ κινητό αστυνομικό τμήμα Άνωρα Χόλας για τα επόμενα 8 λεπτά. Κουμάρια, κλεφτρόνια, κλεφτείτε. Εντάξει, ήταν λίγο μεγαλύτερο, αλλά κάπως έτσι το δείξαμε τώρα το απόσπασμα. Σαν σήμερα λοιπόν και συνεχίζουμε. Στη δεύτερη φορά να τα κάνει ο Τσίπρας τελικά. Ίσως να... Ζουκ! Μπράβο. Ζουκ! Μπράβο. Ρουκ! Στο νούμερο 4 λοιπόν, το νούμερο 5 το άφησα λίγο απ' έξω γιατί δεν νομίζω θα προλάβουμε, θα δούμε όμως, παρακολουθώ τον χρόνο. Στο νούμερο 4, σας το είπαμε και χθες, το κάνουν επίτηδες εκεί στο Ρουκ. Οι λέξεις οι οποίες επιλέγουν δεν είναι τυχαίες, δηλαδή, και έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε, όπως είδαμε με τη Βουλή, θυμάστε όταν η λέξη ήταν η Βουλή και ο νέος το περιέγραψε τη λέξη να καεί, να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι παίκτες τις παγίδες αυτού του είδους, τις κατά κάποιο τρόπο σεξουαλικού περιεχομένου παγίδες που τους βάζουν εκεί στο ρουκ-ζουκ. Τι εννοώ, πρώτη παγίδα για παράδειγμα, και στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι η παίκτρια ξεκινάει κάπως συντηρητικά, ζορίζεται λίγο να πει ευθέως ότι η λέξη αυτή έχει και μια άλλη ερμηνεία. Η πρώτη λέξη είναι ο... Ο πάτος είναι η λέξη. Αυτός του ωκεανού. Το ελληνικά λέξη σεξουαλικά. Τι το λένε. Έλα βρε Ζέτα τώρα, τι το λένε τώρα. Που έχεις δει τις λέξεις από πριν τώρα και τι το λένε. Δεν ξέρεις. Η δεύτερη λέξη... Ξεσουαλικά. Που εκεί... Ξεσουαλικά. Η δεύτερη λέξη, εκεί βλέπουμε ευτυχώς μια μεγαλύτερη άνεση, δηλαδή... Αλλά και πάλι η παίκτρια λίγο αναρωτιέται αν πρέπει να κάνει την αναφορά. Είναι... Είναι το λαρίγκι. Θέλω να το πούμε αυτό. Το βαθύ. Μπράβο, μέσα ήταν. Τι φοβάσαι, μέσα ήταν. Μέσα ήταν αυτό το μόνο σίγουρο. Και στην τρίτη. Δεν είναι υποκλοπών τώρα να λέμε για βαθιά λαρίγκια. Δεν είναι σωστό. Και στην τρίτη λέξη, επιτέλους εκεί ξαμολύθηκαν όλα. Κλείνουμε χωρίς κανένα ίχνος ντροπής. Με ξεκάθαρες περιγραφές όπως πρέπει. Η λέξη είναι. Η ζαριτιέρα. Σε χώρα φοράνε κάλτσες και τις δένουν. Στις. Ζαρτιέρα. Ή. Ζαρτιέρα. Μπράβο, σωστά. Δαγκώθηκε η Ζέτα. Όπου εγώ. Ναι, η Ζέτα δαγκώθηκε. Δάγκωσε μέχρι το αυτή δάγκωσε. Στο νούμερο 3, Τάκης Τσουκαλάς. Ο Τάκης, παιδιά. Τώρα είναι και μέρες παράξενες αυτές με τις υποκλοπές και όλα αυτά που γίνονται, αλλά για πρώτη φορά ο Τάκης Τσουκαλάς έχει εκφράσει πολιτική προτίμηση ξεκάθαρα. Ω, ενώ πολίτικα και εξέφρασε. Ναι, πήρε πολιτική θέση. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά, τον Ολυμπιακό κτλ. Που όλοι τα γνωρίζουμε, πήρε πολιτική θέση. Με αφορμή τον Ερντογάν. Σοβαρά. Για δείτε την.
Με και ο Ερντογάν είπε, αυτούς προτιμάω για κυβέρνηση. Όχι αυτοί που είναι τώρα. Γιατί αυτοί που είναι τώρα τον γάει. Οι άλλοι ούτε σύνορα ούτε τίποτα. Περάσε μέσα όλοι. Καταλάβατε. Για κόκκινος. Γαλάζιο παιδί. Πολύ μπλε. Ναι, για κόκκινος πολύ μπλε. Και μπλουζάκι μπλε και όλα μπλε. Οπότε... Ψάξαμε μόλις, είδαμε ότι όντως υπάρχει και πολιτική θέση στην εκπομπή αυτή. Και μετά έπεσαν και ανάλογα τηλεφωνήματα, δηλαδή, για να το παρακολουθήσουμε. Γεια σου. Μάκης από Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου. Ναι. Τι έγινε, Τάκη, πέφτει η νουδούλα στα νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Πάει αυτά τα νούμερα που είναι σηκωμένα. Λάκες από την καταπράσινη Μεσσηνία, Πασόκ. Από την καταπράσινη Μεσσηνία. Ναι. Πόσοι Πασόκοι είστε, κύριε, στη Μεσσηνία. Κι άλλο σε πήρα, αγόρε, Τάκη. Δεν θα μας πεις εσύ, ρε, για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Ο Εθνάρχης είναι ο Ανδρέας Παπαδρέου, Τάκη. Κάτε για! Ο Εθνάρχης, ρε, Φώτη, είναι μόνο ένας. Ο Καραμανλής. Ο παλιός. Ρε, ζε, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Ο Τσίπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια. Κάτε για! Πάρτα! Πάρτα! Αρουρέ, μας βγάλατε από τα μνημόνια, Φώτια. Ποιος Τσίπρας, ρε! Θα στηρίξω στο κεφάλι! Μάο Τσετούνγκ, ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία! Ονομάζομαι Πάνος. Ναι, Πάνο. Από Κυψέλη τηλεφωνώ. Κυψέλη, έλα, Πανάρα, λέγε. Καταρχάς είμαι νέα δημοκρατία στην Ελλάδα. Ναι. Μόνο η Ελλάδα και τι για Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Έγινε, βγήκε από την ντουλάπα πολιτικά. Βγήκε από την ντουλάπα. Α, βέβαια συνέβαιναν πριν το ντέρμπι της Κυριακής. Από Δευτέρα λίγο έχει... Έχει χωρίσει λίγο τα τσανάκια και ο Τάκης με τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό, ναι. Ήταν πριν το τέρμπι. Ήταν πριν το τέρμπι αυτό, ναι. Τώρα τα βλέπει τα πράγματα πιο σφαιρικά. Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο νούμερο 2 και για το νούμερο 2 θέλουμε λίγο, πώς να το πούμε. Μήπως να μην το έλεγε εσύ. Δεν ξέρω, το νούμερο 2 και εγώ σκέφτομαι να μην. Είναι, δηλαδή, είναι ότι είναι λίγο. Εντάξει, τόσο στεναχώρια, πώς να αντέξω. Επειδή παρακολουθεί και αρκετό κόσμο στην εκπομπή. Ναι, αλλά όλα αυτά που γίνονται με την ενέργεια, με τα ψώνια, με αυτά τώρα να του ρίξει και αυτό. Τέλος πάντων, για το νούμερο 2, αν δεν κάθεστε κάπου. Παρακαλούμε, αν βλέπετε την εκπομπή όρθιοι δηλαδή, παρακαλούμε πολύ κόσμος. Καθίστε για την επόμενη είδηση, γιατί τα πράγματα πλέον δυσκολεύουν. Το άρθρο είναι το εξής. Νέα αύξηση τιμών για τα Rolex. Πόσο κάνει τώρα ένα Daytona. Εντάξει, δεν έχει πάτο αυτό το βαρέλι της ακρίβειας. Εντάξει το αέριο, εντάξει το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, αλλά και τα Rolex. Τα Daytona. Και πού είναι το κράτος, αυτό το καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή δεν μπορούσε να έχει και τα Rolex, έστω το νούμερο 6. Ναι. Πόσα προϊόντα έχει, 61, κάντε 62, βάλε και βάλε ένα Rolex νούμερο 6, βάλ το μέσα στο καλάθι. Ξέρουμε, 10 η ώρα πάμε να ψωνίσουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, νέα αύξηση τιμών για τα Rolex. Στείλτε και τα Rolex. Τι μας κυβερνούν, κομμουνιστές, τι είναι αυτό. 4 και ένα για τον Κωστάκη. Να στείλουν Rolex, επειδή κάναμε αναφορά στην Rolex. Ακόμα περιμένουμε τα Τέσλα, Γιάννη. Μας έστειλαν τρία καπέλα. Μας είχαν στείλει καπέλα. Τρία καπέλα, τέσσερα. Ωραιότατα. Δεν εννοούσαμε αυτό. Στη ωραία σκιά κάνουν το καλοκαίρι. Και κυρίες και κύριοι, που φτάσαμε. Το νούμερο είναι... Ποιος είμαι εγώ που θα διακόψω ένα τόσο ωραίο χειροκρότημα. Και αυθόρμητο. Και αυθόρμητο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στο νούμερο ένα, λοιπόν. Καταρχήν, πριν πούμε για το νούμερο 1, να πούμε για το βινήλιο, παιδιά. Ακούστε τι γίνεται με το βινήλιο. Δεν ολοκληρώσαμε ακριβώς τον θάνατο, προφανώς, ακόμα αφού είμαστε εδώ. Είναι κάτι σε εξέλιξη. Τι ωραία εκπομπή που ήταν αυτή η εκπομπή. Αν δεν είδατε το βινήλιο της Παρασκευής, πραγματικά χάσατε. Έτσι νομίζουμε, τέλος πάντων, μπορεί και να μην χάσατε. Είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας, ναι, να πούμε Radio Official. Μπράβο, είναι διαθέσιμο στα κανάλια. Όχι μόνο το κανάλι μας και το site μας, πρέπει να πούμε. Radio Arvilla Official στο YouTube το κανάλι μας. Και το site μας πώς είναι. Λογικά είναι radioarvilla.gr. Αυτό είναι το site. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Radio Arvilla, Vini, όλες τις εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε εδώ και στο κανάλι μας στο YouTube βέβαια. Και εμείς είμαστε από αυτούς που δεν επιτρέπουμε τις διαφημίσεις στο YouTube μέσα στις εκπομπές. Έτσι. Οπότε γιατί τελευταίοι ίσως. Δεν αντέχει τελευταίοι των Μοϊκανών. Λοιπόν. Τι λέγαμε. Τι ωραίο που ήταν ο θάνατος. Λέγαμε ότι ήταν πολύ ωραία εκπομπή και ότι δεν ολοκληρώθηκε, αλλά δεν θα συνεχίσουμε με το θάνατο αυτή την εβδομάδα. Το μόνο που θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι μια κατηγορία που δεν προλάβαμε να μεταδώσουμε την προηγούμενη Παρασκευή και είναι πάρα πολύ αστεία, αυτή την Παρασκευή θα τη μεταδώσουμε. Εντάξει, θα βρούμε λίγο χρόνο, κάπου θα τη βάλουμε μέσα για το θάνατο. Αλλά είπαμε αυτή την Παρασκευή, μετά το θάνατο, να ακολουθήσει λίγο μουσική, βρε αδέρφη. Να ευθυμίσουμε λίγο
Και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με μια κατηγορία την οποία την έχουμε στο πρόγραμμά μας εδώ και χρόνια σχεδόν και δεν την έχουμε μεταδώσει μέχρι στιγμής. Και η κατηγορία αυτή είναι τα ελληνικά ντουέτα της δεκαετίας του 90. Προσέξτε, υπάρχει λόγος και για τη δεκαετία του 90, γιατί εκεί έγινε και το μεγάλο μπαμ με τα βίντεο κλιπ κτλ. Και για τα ντουέτα, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα να θυμηθούμε όλων των ειδών. Απρόβλεπτα ντουέτα. Απρόβλεπτα. Λαϊκά, pop, τα πάντα. Αυτή την Παρασκευή, 8 η ώρα στο Βινίλιο. Και τώρα πάμε στο νούμερο 1. Που το νούμερο 1 το σημερινό συνδυάζει πολλά πράγματα. Καταρχήν, διαφημίσεις. Μας αρέσουν οι διαφημίσεις. Δεύτερον, ελληνική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία. Πάρα πολύ. Τέταρτη, βιομηχανική επανάσταση. Σωστό. Ξέρετε ότι έχουμε, βγαίνουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα από την Ελλάδα, τα οποία κάνουν πολύ καλή, έχουν πολύ καλή πορεία σε όλο τον κόσμο. Ίσως γιατί δεν καταλαβαίνουν στον πολύ κόσμο αυτό που θα δείξεις τώρα. Το φίλι του. Και αυτό το προϊόν ψιλοκόβει κλαδιά, είναι ελληνικό προϊόν, ψιλοκόβει κλαδιά και παράγει βιολογικό λίπασμα και τροφή για ζώα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Βέβαια, η ονομασία του λίγο μας έκανε έτσι ένα... θα θέλαμε πολύ να ήμασταν στη σύσκεψη που αποφασίσαν πώς θα ονομάζεται αυτό το προϊόν. Να πούμε και εμείς τη γνώμη μας, βρε αδελφέ. Αλλά δεν ήμασταν, οπότε ονομάστηκε έτσι το προϊόν αυτό και σας το παρουσιάζουμε στο νούμερο 1. Υπάρχουν και έξυπνες λύσεις. Κλαδοφαγάνας, το μηχάνημα ελληνικής κατασκευής που έρχεται να δώσει την οικονομική, εύκολη και γρήγορη λύση για να παράγετε μόνοι σας βιολογικό λίπασμα. Αλέθη μπάλες από σανό και καλαμπόκι για εύπεπτες ζωοτροφές, κάνοντας οικονομία στο πτηνοτρόφο. Απίστευτη ποιότητα. Και τώρα η έξυπνη λύση για τα καλάμια είναι ο καλαμοκαταπιώνας. Καταπίνει τα καλάμια σε ένα μην υπάρχει αύριο και παράγει την καλύτερη καλαμόσκολα. Δεν ξέρω πού χρησιμοποιείται, αλλά είναι η καλύτερη. Μοναδική ποιότητα. Έχετε στο χωράφι πέτρες και δεν ξέρετε τι να κάνετε? Ο Πετρομασέλας δίνει τη λύση. Μασουλάει κάθε είδους πέτρες και αφοδεύει όση σκόνη και αμοχάλικο τραβάει η ψυχή σας. Αδιανόητη ποιότητα. Πλημμύρισε το υπόγειο από ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κλάι Μάιν. Εδώ είναι ο πλημμυρορουφίχτρας. Να σας τελειώσει στο PKV. Πετάει τα νερά έξω. Με μια μοναδική ελληνική πατέντα. Κορυφαία ποιότητα. Βαρεθήκατε το αμάξι σας? Κανένα πρόβλημα. Δώστε το να το φάει ο αμαξοκανίβαλος. Πάντα ορεξάτος και λιχούδης για παντός είδους λαμαρίνες. Της κάνει μια χαψιά και παράγει υπέροχες, άμορφες μάζες σιδερικών. Τοκ ποιότητα. Μα ο κλαδοφαγάνας. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν αύριο. Θα είμαστε εδώ, 8 η ώρα ακριβώς. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Πολλά φιλιά! Γεια!